Coach, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε. Τώρα να ρωτήσω πώς είστε ή να μην ρωτήσω. Ή χάλια. Μάλλον είναι χαζή η ερώτηση. Χάλια είμαι. Χάλια είστε. Και πολλοίς κόσμος. Επιτρέψτε μου να σας πω, σας το έχω πει πολλές φορές και στην Ολλανδία και εκτός αέρα και στα τηλεφωνήματα τις τελευταίες μέρες, ότι αυτό που έχω δει εγώ κάνοντας 13 χρόνια ρεπορτάζ, φυσικά υπάρχουν και πιο παλιοί και πιο έμπειροι ρεπόρτερ Ηρακλή από μένα, για προπονητή δεν το έχω δει ποτέ. Αυτή τη λατρεία ενός προπονητή που αφήνει την ομάδα τελευταία στη βαθμολογία με 2 βαθμούς, που η λογική θα έλεγε ότι όλοι θα χαιρόντουσαν όταν φεύγει ένας προπονητής που την έχει τελευταία με 2 βαθμούς. Γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Αυτή τη λατρεία, αυτή την αγάπη, αυτά τα μηνύματα έχει πέσει στο Facebook εδώ και μισή ώρα από το τι να σας ρωτήσω με το που προανήγγειλα ότι θα σας βγάλω στον αέρα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Τι σημαίνει για σας όλο αυτό? Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και είναι και η πρώτη φορά, παράληψή μου, που σύνδεσμος, πιο συγκεκριμένα η αυτόνομη θύρα 10, βγάζει ανακοίνωση για έναν προπονητή. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει. Τα έχω διαβάσει, ναι. Την έχω διαβάσει. Κοίταξε Γιώργο, ας τα πάρω από την αρχή τα πράγματα. Ό,τι θέλετε. Όταν ήρθα στον Ηρακλή, είχα δουλέψει σε ομάδες όπως στη Ξάνθη, στην Κύπρο. Υπήρχε μια αμφισβήτηση στο πρόσωπό μου. Λογικό, γιατί δεν είχα μεγάλη καριέρα σαν προπονητής. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν περίμενα και εγώ ποτέ ότι θα γίνει. Όμως έχει γίνει μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από την αγωνία μου, μέσα από πολλά πράγματα που έχω περάσει εγώ σαν άνθρωπος, σαν προπονητής, με την ομάδα. Πάντα αυτό που πίστευα και πιστεύω είναι ότι όταν έχει σχέση ειλικρίνειας με τον κόσμο, με τους ποδοσφαιριστές, με όλους όσους εργάζονται στην ΠΑΕ, έχεις να κερδίσεις μόνο και γενικά στη ζωή σου. Βέβαια δεν περίμενα σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό να εξελιχθεί. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αναγνωρίσει την προσπάθειά μου, τη δουλειά μου. Ακόμη και αυτό που λες, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί έχω πάρει και κάποια μηνύματα ότι γιατί αφήνω την ομάδα τώρα και όλα ότι αυτά πηδάτε από το καράβι ή κάτι τέτοιο, εννοείται. Ορίστε. Ότι πηδάτε από το καράβι ή κάτι τέτοιο. Ναι, έχω ακούσει κάτι τέτοια. Σε όλες αυτές πιθανόν που θα με ρωτήσεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις, θα είμαι έτοιμος να απαντήσω. Αυτή τη στιγμή είναι 5η αγωνιστική. Και αυτό που πιστεύω μέσα μου εγώ, ότι με αυτό που κάνω πιο πολύ θα βοηθήσω την ομάδα και όχι εμένα. Πάλι βάζω το συμφέρον της ομάδας πάνω απ' όλα. Και αυτό έκανα πάντα και πιστεύω ότι και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε, πώς το λέτε αυτό τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές, χθες για παράδειγμα τέτοια ώρα μιλούσαμε με τον Βάλτο Κυριακίδη και είπε ότι εμείς οι αρχηγοί κάνουμε προσπάθεια να το μεταπίσουμε. Μετά την Τούμπα ακούσαμε 3 ποδοσφαιριστές που σας αποκάλεσαν πατέρα. Διαβάζω εδώ μηνύματα, πες του να γυρίσει, όλοι χάλια είμαστε, όλα αυτά έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Πώς ενώ όλα τα μηνύματα που εισπράτεται είναι ότι ο Ηρακλής θα πάει στο χειρότερο αν φύγετε και εσείς λέτε ότι αν φύγετε θα ίσως έρθουν καλύτερες μέρες. Θα σας πω τι εννοώ. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος σήμερα που να αισιοδοξεί μετά τη δική σας παρέτηση. Θα σας πω τι εννοώ με αυτό που λέω. Το να ξέρω εγώ όλα τα προβλήματα της ομάδος, ο προπονητής, ο οποίος τα ζω, δεν θα πω από την αρχή που ήρθα, γιατί υπήρχαν και καλές στιγμές. Με επηρεάζουν πάρα πολύ αγωνιστικά. Πιθανόν ένας καινούριος προπονητής, καλός προπονητής, που θα έρθει στην ομάδα, μη επηρεαζόμενος από αυτά τα προβλήματα που δεν θα γνωρίζει σε βάθος,
να επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι και να βοηθήσει περισσότερο αυτά τα παιδιά και αυτή την ομάδα. Δεν θα τα μάθει ο Κότς όμως σύντομα αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως, ναι, είναι σίγουρο. Βεβαίως όμως, πριν γίνει όλο αυτό, μετά την υπομονή που έχω κάνει, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, ότι εγώ έχω πρόταση από κάποια άλλη ομάδα, ότι έχω κάτι από πίσω, ποτέ δεν ήμουνα άνθρωπος ο οποίος θα πουλήσω κάτι για να πάω κάπου αλλού. Το έδειξα και μπορεί να μην το ξέρουν, το έδειξα 3-4 φορές το έχω κάνει στην ομάδα του Ηρακλή, γιατί όπως είπα είναι τιμή μου και ήταν τιμή μου που ήμουν προπονητής σε αυτήν την ομάδα. Δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Έχουν διαψευστεί πάντως κατηγορηματικά και από εσάς το μεσημέρι και πριν από λίγο η Άννα ανακοίνωσε και προπονητή Πορτογάλο, οπότε τζάμπα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αυτοί που τα έλεγαν παίρνουν την απάντησή τους. Αυτό λοιπόν που έκανα εγώ ήταν να κάνω την προσπάθεια, όπως σας θυμάστε το καλοκαίρι είπα ότι θα κάνω την προσπάθεια και θα κάνω τους παίκτες Ταλιμπάν. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το κάναμε και σε όλα τα παιχνίδια δώσαμε όλο μας το είναι μέσα στην ομάδα, περιμένοντας να αλλάξουν κάποια πράγματα. Προσπαθώντας, πιέζοντας καταστάσεις, να αλλάξουν τα πράγματα. Δυστυχώς δεν αλλάζουν τα πράγματα, με αποτέλεσμα να χάνουμε την αξιοπρέμειά μας σαν ομάδα και αυτό να με πληγώνει κάθε μέρα. Να χάνουμε το σεβασμό μας από όλους τους διαιτητές και αυτό να με πληγώνει κάθε μέρα και να λέω πού πάμε. Δεν μπορεί μόνο το αγωνιστικό κομμάτι χωρίς να έχουμε σεβασμό, χωρίς να υπάρχει αξιοπρέπεια, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με τον κόσμο. Επέμενα, κάντε κάτι, επικοινωνήστε με τον κόσμο, να δούμε τι θα γίνει. Τα έχω πει όλα αυτά. Αυτό το που πάμε και επικοινωνήστε, σε ποιους το λέγατε, αν θέλετε πείτε μας και ονόματα. Σε ποιους απευθυνόσασταν? Το είχα πει και στον κύριο Παπαθανασάκη πιο παλιά, που έχω να μιλήσω περίπου από τις 22 Ιουλίου μαζί του. Mm-hmm. Από την δεύτερη μέρα που πήγαμε στην Ολλανδία δεν έχω ξαναμιλήσει με τον κύριο Παπαθανασάκη. Το έλεγα πριν δηλαδή. Το έχω πει αργότερα στον κύριο Καγιούλη που ανέλαβε. Τους έχω πει ότι δεν μπορεί η ομάδα με τόσα προβλήματα που έχει να είναι και ο κόσμος απέναντι. Πρέπει να κάνουμε κάτι να φέρουμε τον κόσμο κοντά. Τώρα θα ρωτήσω ποια ήταν η απάντηση. Να μην υπάρχει πρόβλημα. Οι απαντήσεις που παίρνατε, γιατί δεν το κάνατε όπως είπατε μια φορά, το κάνατε συχνά πυκνά. Ποιες ήταν, γιατί με πράξεις μάλλον δεν είδατε κάτι. Αν προσπαθούμε, βλέπατε, ίσως μένατε. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν βρίσκουμε. Προσπαθούσαν να. Ο κ. Καγιούλης μου λέγε προσπαθώ, έχω έρθει σε επαφή με τους παλέμαχους, έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό το κομμάτι και έτσι περνούσε ο καιρός. Αυτό όλο όμως που γινόταν επηρεάζει την ομάδα. Δεν μπορεί να μην επηρεάζει την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Εγώ λοιπόν πάλευα κάθε μέρα να διορθώσω πράγματα με αποτέλεσμα να κατηγορούμε κιόλας ότι θέλω να τα κάνω όλα. Λες και εγώ ήθελα να κάνω τα πάντα και να μην ασχολούμαι μόνο με την προπονητική, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Το έκανε πάλι για το καλό της ομάδας. Και αυτό το έβλεπε ο κόσμος, το έβλεπαν όλοι που είναι γύρω και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αγάπη από τον κόσμο. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια που υπήρχε αυτή η κατάσταση με τις καταλήψεις, στα γραφεία, γενικά το όλο κλίμα που δεν βρισκόταν λύση να βρει ηρεμία η ομάδα διοικητική, είχα πάρει την απόφαση και πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αρκετές μέρες πριν είχα μιλήσει στους συνεργάτες μου και τους έχω πει ότι έχω πάρει μια απόφαση μετά τον ΠΑΟΚ να, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Και 0-3 ανάλογη που λέει ο λόγος, Να υποβάλω την παραίτησή μου. Προσπάθησα να το κρύψω, να μην επηρεάσω ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι αυτό. Και το ανακοίνωσα μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που χάσαμε με 1-0.
Ακούμε πολύ προσοχή τα όσα λέτε. Ταυτόχρονα βλέπω και τα δεκάδες, σε λίγο μπορεί να γίνουν και εκατοντάδες. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα εν ώρα εκπομπής, τέτοια βροχή μηνυμάτων. Και είναι απίστευτα τα μηνύματα. Και επειδή σέβομαι τους ακροατές και εσάς, αν μου επιτρέψετε στο τέλος να σας τα μεταφέρω όλα, δεν θέλω να παραλείψω κανένα μήνυμα. Θέλω να συμπληρώσω κάτι ακόμα και μετά ό,τι θέλεις. Ρωτάς. Παρόλο την παρέτηση που έθεσα στη διάθεση της διοίκησης μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που θεώρησα ότι θα ταρακουνήσω λίγο όλους, έπρεπε να κοιτάξω τι θα απαιτήσω όσον αφορά το να συνεχίσω στην ομάδα και να προχωρήσουμε. Και όπως είπα στον κύριο Καγιούλη, εχθές το βράδυ που συζητούσαμε, του είπα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλω ανθρώπους δίπλα μου να βοηθήσουν. Προσωπικότητες, οι οποίες προσωπικότητες έχουν την αγάπη του κόσμου του Ηρακλή, μπορούν να βοηθήσουν αγωνιστικά τους παίκτες και ψυχολογικά και μπορούν να βοηθήσουν σε πολλούς τομείς. Ζητήσατε και ονόματα συγκεκριμένα? Θα σας πω μόνο ένα που ζήτησα και απέτησα. Ζήτησα από τον κύριο Καγιούλη, ζήτησα να γυρίσει πίσω ο Παύλος Μητροφορίδης. Μάλιστα. Για να με βοηθήσει. Απάντηση? Θα το δούμε, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Λογικό που δεν το ξέρει. Εγώ μίλησα με τον Παύλο αρκετές φορές. Θα μπορούσε να φύγει από τον Απόλλωνα, για παράδειγμα, γιατί νομίζω είναι εκεί. Νομίζω ότι ο Παύλος ήταν μια καλή περίπτωση, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει καλή επικοινωνία με τον κόσμο. Φυσικά. Οι παίκτες, το μεγαλύτερο ποσοστό των παίκτων, τον αγαπάνε και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα παντού. Και αυτή τη στιγμή είπα ότι πρέπει να έρθουν και ένα-δύο άτομα ακόμα, όποια εσείς επιλέξετε από την οικογένεια του Ηρακλή, να είναι δίπλα μου, να είναι προσωπικότητες, ώστε όταν πηγαίνουμε εκτός έδρας ή όπου πηγαίνουμε, να βλέπουμε προσωπικότητες και να μην αισθάνομαι εγώ ότι είμαι μόνος μου με τους παίκτες. Για γενικό αρχηγό, για παράδειγμα. Σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Και σε αυτό το τομέα. Δεν έχω τίποτα με το γενικό αρχηγό. Αλλά νομίζω ότι μια προσωπικότητα από την οικογένεια του Ηρακλή θα μπορούσε να βοηθήσει, να είναι δίπλα μου, να με βοηθάνε, να ξέρουμε και να πάμε, είναι η Ηρακλής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήρθε Πανιόνιος και έπαιξε με τη Β' ομάδα και είχε 10 άτομα staff η Β' ομάδα για να προσέξουν τη Β' ομάδα τους. Και εσείς πάτε παντού και πάντα μόνος σας? Εμείς πηγαίναμε μόνοι μας. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Τώρα, έτσι πως σας ακούω και βλέπω και αρκετά μηνύματα, δεν θέλω να επηρεαστώ από τα μηνύματα, θέλω να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται. Κάποιος μπορεί να πει, αυτά ζήτησε ο coach, δεν του τα έκαναν, άρα τον διώχνουν κατά κάποιο τρόπο. Όχι. Ή αν ήθελαν να τον κρατήσουν, θα του τα έκαναν. Σκέφτομαι λάθος? Το δεύτερο μάλλον. Αν ήθελαν να τον κρατήσουν, θα του λέγανε ναι. Θα σας πω το εξής. Μερικές φορές είναι αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κάποια πράγματα. Για τη θέληση μιλάω, coach, για τη θέληση μιλάω. Ναι. Για την επιθυμία, όπως θέλετε. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δηλαδή κάποιος άλλος στη θέση τους μπορεί να κινούσε γη και ουρανό, να φέρει όχι το Μυροφορίδη, να φέρει τον οποιοδήποτε για να μείνει ο αγαπητός σε όλους προπονητής. Δεν ξέρω, εγώ δεν αφουγκράστηκα να κινούν γη και ουρανό για να σας κρατήσουν. Σε αυτά που ζητήσατε, που δεν ζητήσατε 3 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ζητήσατε. Και θέλω να ξεκαθαρίσω στελέχωση και οργάνωση. Μια που αναφέρεις ποσά, ότι το θέμα μου για να μείνω στην ομάδα ή όχι δεν ήταν οικονομικό, έτσι. Τώρα, μιας και το λέμε, πόσο καιρό είστε απλήρωτος? Έχω υπόλοιπο 4 μήνες. 4 μήνες? Ναι. Εύχομαι να το ακούνε. Κοντά 4 μήνες. Αυτοί που λένε εδώ και μέρες ότι είστε καλά στα οικονομικά. Και ότι δεν σας οφείλω. Όχι, επειδή το έχω ακούσει εγώ, αλλά και επειδή δεν θέλω να το συνεχίσω. Τέσσερις μήνες. Όσον αφορά το οικονομικό,
Γιατί δεν είναι το πρόβλημά μου το οικονομικό. Έτσι, εγώ κάνω υπομονή και προσπαθούσα και όλους τους παίκτες να κρατάω. Ναι, συγγνώμη, αλλά τόσο καιρό ακούμε ότι δεν είστε απλήρωτοι. Ορίστε. Τόσο καιρό ακούμε από άλλους βέβαια ότι δεν είστε απλήρωτοι και εσείς και οι παίκτες. Ή αν είστε, είστε κοιτάξτε, πολύ λίγο. Αυτό που είπα εγώ. Όχι, δεν λέω για εσάς. Για τους όποιους διοικούντες το λέω. Αυτό που είπα εγώ μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και δεν θα το επαναλάβω είναι ότι σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες ερχόντουσαν κάποια χρήματα από την Νόβα σε εκχωρήσεις για τα παιδιά. Ο κύριος Καγιούλης έδωσε κάποια χρήματα. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν μήνες. Δεν είπα ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Ότι γίνεται μια προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα, αυτό μπορώ να το πω, ότι γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά όχι ότι λυθεί το πρόβλημα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα δεν ήταν το οικονομικό. Ήταν η οργάνωση της ομάδος, η επάνδρωση της ομάδος με άτομα που θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Όχι μόνο εμένα, την ομάδα. Για να αξίζει σεβασμό η ομάδα παντού. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ξαναπάω σε αυτό που είπαμε δυστυχώς πριν. Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει. Από τη στιγμή, με το φτωχό μου το μυαλό και να μου επιτρέψετε κιόλας. Από τη στιγμή που εσείς ζητήσατε όχι 3 εκατομμύρια ευρώ, ζητήσατε 2-3 ανθρώπους, ζητήσατε 2-3 στελέχη. Και πέρα το ότι θα το προσπαθήσουμε, θα το δούμε, δεν έγινε η τεράστια προσπάθεια. Αυτό πώς σας κάνει να νιώθετε. Σας κάνει να σκέφτεστε διαφορετικά, ότι ξέρεις, αν θέλανε να με κρατήσουν, θα με κρατούσαν. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν ζητάτε λαγούς με πετραχίλια. Ζητάτε τα αυτονόητα. Ένα τεχνικό διευθυντή, ένα γενικό αρχηγό, 2 ανθρώπους, ξέρω εγώ, staff, μια οργάνωση, ένα σεβασμό, μια αξιοπρέπεια, μια εμπιστοσύνη, έννοιες που δυστυχώς ήμουν και στην Ολλανδία, το ξέρετε, λείπανε πάρα πολύ. Σας βλέπω περνάνε εκεί... διάφορα από το μυαλό μου όσον αφορά αυτή την ερώτησή σου. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλού του, πώς τα χειρίζεται τα πράγματα. Εγώ μέχρι και τελευταία στιγμή προσπάθησα να ζητήσω πράγματα για την ομάδα, για να βοηθηθεί η ομάδα, για να προχωρήσουμε. Δεν σας δεν άκουσαν όμως. Τρόπος να γίνει. Δεν σας άκουσαν όμως. Και τώρα παίρνουμε και πιο ξεκάθαρες διευκρινήσεις για το γιατί φεύγει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γιατί και σήμερα έχω ακούσει αυτό που είπατε και εσείς πριν, για τα καράβια που πηδάτε, για το ότι θα μπορούσατε να... Μα πώς έχω πηδήξει εγώ από το καράβι τη στιγμή θα που το καράβι να αντέξετε το καλοκαίρι, που είχε βουλιάξει το καλοκαίρι το καράβι και προσπαθούσα εγώ μόνος μου και αναφέρουν κάποιοι συνάδελφοι ότι πηδάω το καράβι αυτή τη στιγμή. Την πέμπτη αγωνιστική πηδάω το καράβι. Όταν έχω προσπαθήσει, έχω παλέψει με όλους αυτούς τους συνεργάτες μου, με ανθρώπους από τα γραφεία να κρατήσουν αυτή την ομάδα. Τώρα, η ομάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει 2 βαθμούς, αλλά έχει βγάλει ένα πρόγραμμα. Έτσι, υπάρχει ένα πρωτάθλημα ολόκληρο μπροστά. Και να σας πω και κάτι, δεν μπορεί να εξαρτάται ένας ολόκληρος Ηρακλής από έναν προπονητή. Το να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, εμένα με χαροποιεί αυτό, είναι τιμή μου αυτό που γίνεται, αλλά ένας τεράστιος σύλλογος όπως ο Ηρακλής δεν μπορεί να εξαρτάται από έναν προπονητή που θα φύγει την πέμπτη αγωνιστική. Αν αυτό σας διαβάσω... δημιουργήσει κάποιοι άλλοι. 100% συμφωνώ μαζί σας. Αν σας διαβάσω πάντως τα μηνύματα που μου έρχονται, που είναι κάποια απίστευτα υπερβολικά ως προς την αγάπη προς εσάς, θα καταλάβετε ότι πολλοί πιστεύουν ότι φεύγει ο coach, διαλυθήκαμε. Πολλοί το πιστεύουν και το εκφράζουν σήμερα αυτό. Δεν πρέπει να ισχύει αυτό και δεν ισχύει αυτό. Ο Ηρακλής πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Καταλαβαίνω τον κόσμο που αγωνιά. Όμως δεν μπορεί να είναι σε έναν τεράστιο σύλλογο έτσι τα πράγματα. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Ξέρω για την αγάπη τους και εγώ τους έχω δείξει την αγάπη μου όλο αυτόν τον καιρό. Κατά την άποψή μου, η μεγαλύτερη χαρά μου στον Ηρακλή είναι ότι με τη δουλειά μου έχω εξελίξει παίκτες που ήταν άγνωστοι. Mm-hmm. Τους έχω βοηθήσει να έχουν γίνει γνωστοί, να παίξουν Super League. Να μην αναφέρω ονόματα από την περσινή περίοδο και πόσοι παίκτες κάναν ντουμπούτο, όπως και φέτος, αρκετοί. Όμως ο Ηρακλής πρέπει να δει την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να φεύγει ένας προπονητής και να λέει διαλυόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε καμία ομάδα στον κόσμο. Είναι τιμή για μένα να ακούγεται αυτό, αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι.
Coach, πόσο πολύ το σκεφτήκατε, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και άλλες φορές ήσασταν κοντά στο να πείτε δεν αντέχω, θα παραιτηθώ, αλλά δεν το κάνατε και είχατε πολλές αφορμές. Και το Πουκουβάλα να θυμηθώ, και το Μοντέιρο να θυμηθώ, και το Αγρίνιο πέρυσι με τον Πανετολικό να θυμηθώ. Πολλές αφορμές. Και πολλές αιτίες, όχι μόνο αφορμές. Τώρα που... Άρα δεν έχω πηδήξει από το καράβι που θα μπορούσα πολλές φορές να φύγω. Γι' αυτό τα αναφέρω. Και να φύγω τη στιγμή που, όπως σας είπα και στην αρχή, όταν είχα προτάσεις και το καλοκαίρι, βεβαίως, δεν άφησα την ομάδα. Γι' αυτό αναφέρω τα παραδείγματα. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι έχοντας από πίσω κάτι άλλο. Γι' αυτό αναφέρω τα παραδείγματα. Φεύγω τη στιγμή που δεν έχω μια ομάδα από πίσω να βρω την επόμενη μέρα δουλειά, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω να κάνω είναι να ξεκουραστώ, γιατί πραγματικά ήρθαν στιγμές που ήμουνα σκασμένος, πραγματικά έχω φτάσει στα όρια μου, έχω ξεπεράσει τα όρια μου πολλές φορές σε θέματα απλά συνεννόησης, και δεν μιλάω το τελευταίο δίμηνο με τον κύριο Καγιούλη, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι το έχω πει και δεν φοβάμαι να τον πω με τον κύριο Καγιούλη. Βρήκα έναν άνθρωπο που μπορώ να συνονοούμε το τελευταίο δίμηνο. Και μόνο με αυτόν, να ρωτήσω. Και στις διαφωνίες μας. Και μόνο με αυτόν. Αλλά έχω πολλά που δεν θέλω να τα αναφέρω. Πολλές φορές έχω φτάσει στα όρια μου και τα έχω ξεπεράσει τα όρια μου. Αλλά πάντα για το καλό της ομάδος προσπαθούσα να τα διορθώσω τα πράγματα, για να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό έκανα πάντα και αυτό έκανα και το καλοκαίρι. Ξεχνάτε πως ξεκινήσαμε το καλοκαίρι? Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και θέλω να δω την τωρινή απόφαση. Συγγνώμη Γιώργο, γιατί αυτό που έχει υποθεί, σου επαναλαμβάνω, από κάποιο συνάδελφό σου. Εντάξει, ας το αφήσουμε. Με στεναχωρεί ή από κάποιον, για να το ξεκαθαρίσω. Το να λέει ένας στους χιλιάδες μία γνώμη. Θα μπορούσα το καλοκαίρι πολύ εύκολα να πω, το καλοκαίρι πολύ εύκολα να πω, παιδιά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα, και να φύγω πετυχημένος. Όμως έμεινα και προσπάθησα να βοηθήσω. Έχω φτάσει στην ομάδα να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία μέσα στο γήπεδο όταν παίζει κομπλέ. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δείξει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ακόμη και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έχουμε δείξει καλή παρουσία. Στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο θα έλεγα το πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, αλλά στο δεύτερο έγινε η προσπάθεια. Και όποια προσπάθεια κάναμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που κατά την άποψή μου, πέρα από ότι θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το χάσουμε 2-0 ή 3-0, να έχουμε τις ευκαιρίες μας στο τέλος. Αλλά φαίνεται ο σεβασμός που έχουμε από τους ανθρώπους που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Φαίνεται ξεκάθαρα. Αυτό δεν μπορώ να το ανεχτώ εγώ. Και όταν βλέπω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι δίπλα να βοηθήσουν, τι να κάνω άλλο? Πόσο άλλο να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα εγώ? Και αυτά τα παιδιά που μάχονται και δίνουν όλους τους, είναι μέσα στο γήπεδο. Τις προηγούμενες φορές ο Νίκος Παπαδόπουλος έλεγε αντέχω. Άντεξε στο Αγρίνιο, άντεξε στο Μοντέιρο, άντεξε στο Μοντεκάλβο, άντεξε στην Ολλανδία, άντεξε με το ένα, άντεξε με το άλλο, άντεξε με ανθρώπους που είναι κοντά στον κύριο Καγιούλη. Θα το πω εγώ, αν θέλετε το λέτε κι εσείς ή όχι, που δεν έχετε και την καλύτερη επικοινωνία. Άλλωστε πριν από λίγο είπατε ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεννοούμε, δεν άκουσα να λέτε άλλο όνομα, άρα εγώ κρατάω μόνο τον Νίκο Καγιούλη. Δεν μιλάω με κανέναν άλλο. Και τότε ο Νίκος Παπαδόπουλος έλεγε αντέχω. Για να φτάσει στο σημείο πλέον να λέει δεν αντέχω, είναι το τέλος, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη υπομονή, έτσι? Γιατί έχω για παράδειγμα, coach, έχω για παράδειγμα μηνύματα του στείλω ότι από τη στιγμή που ζήτησε κάποια πράγματα και δεν τα πήρε, μήπως να πίεζε ακόμα περισσότερο, να τα έπαιρνε, να μείνει, ο κόσμος θέλει να μείνει. Μα είναι 2 μήνες, δεν είναι τώρα την τελευταία. Ναι. Είναι αρκετό καιρό που τα συζητώ αυτά. Αυτά τα θέλω σας, έτσι. Είναι αρκετό καιρό που τα λέμε αυτά. Και δεν είμαι εγώ προπονητής που θα κρίνω τον γενικό διευθυντή, τον άνθρωπο που δουλεύει. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το κομμάτι του αγωνιστικού, να έχουμε βοήθεια. Έτσι. Έχω μιλήσει με τον κύριο Καγιούλη πολλές φορές για αυτά τα θέματα. Ναι. Αλήθεια, η σχέση σας με τους υπόλοιπους που και στα αποδυτήρια έχουν μπει και ομιλίες προσπάθησαν τέλος πάντων να σε εσάς τους ποδοσφαιριστές πριν τα παιχνίδια, μέσα στην εβδομάδα, τι έχετε να πείτε για τους συνεργάτες του κυρίου Καγιούλη? Ή μάλλον πριν από λίγο είπατε ότι έχουμε μαλώσει και πολλές φορές. Ήταν αυτός ένας λόγος για τον οποίο μαλώνατε?
Έχετε διαφωνήσει, τέλος πάντων, να μην πω μάλλον, να διαφωνήσει. Μα να σας πω κάτι, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν πάμε να παίξουμε έναν αγώνα και προσπαθώ εγώ όλη τη βδομάδα να έχω ήρεμους τους παίκτες, συγκεντρωμένους τους παίκτες, και ξαφνικά με μια κουβέντα μπορεί να αναστατωθεί ή με μια κίνηση μπορεί να αναστατωθεί η ομάδα και η ψυχολογία των παίκτων, ξέρετε τι πρόβλημα είναι αυτό? Εγώ είχα να αντιμετωπίσω 30 παίκτες, να τους μιλήσω έναν έναν για οποιοδήποτε τους πρόβλημα. Πόσο συχνά γινόταν αυτό, να σας εκνευρίζουν, να σας βγάζουν από τα ρούχα σας, να έρχονται στα αποδυτήρια, να κάνετε τον πυροσβέστη κάθε φορά με τους ποδοσφαιριστές? Εντάξει, είχε γίνει 2-3 φορές, υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία εκνεύρισαν τους ποδοσφαιριστές. Κάποια άλλα πράγματα που γίνανε, όπως οι εκχωρήσεις, το οποίο δεν έχει ευθύνη η ΠΑΕ, έχει να κάνει με την ΟΒΑ. Που δεν έφτασαν τα χρήματα για όλους. Ναι. Ναι, οι μισοί πληρωνόντουσαν, οι μισοί δεν πληρωνόντουσαν και γινόταν πριν το παιχνίδι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό έγινε στο παιχνίδι με τη Λάρισα και στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ που παίξαμε Δευτέρα. Ναι. Προσπάθησαμε και με άνθρωπο της ομάδος, επειδή πάλι τη Δευτέρα στο παιχνίδι, την ημέρα του παιχνιδιού ήταν να μπουν οι εκχωρήσεις, είπα παρακαλέστε την ΟΒΑ να μην τις κάνει Δευτέρα, να τις κάνει Τρίτη. Για να μην χαλάσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή μπορεί να ασχολούμαι εγώ με τέτοια πράγματα? Και, τώρα, και μετά κατηγορούμουν γιατί ασχολούμαι όλα. Κάποιοι με κατηγορούσαν γιατί ασχολούμαι όλα. Μα γιατί δεν ήθελα να ασχοληθώ. Μισό λεπτό. Δεν υπήρχε ένα στην ομάδα που να ασχοληθεί με αυτό? Υπήρχαν. Και τι κάνανε? Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά τι κάνανε? Δηλαδή γιατί να φτάνουν όλα στον προπονητή? Έλαντε. Ο κύριος Καγιούλης, για παράδειγμα, για όλα αυτά που φτάνουν στον προπονητή, όταν του τα θέτατε, τι σας έλεγε? Για παράδειγμα, μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι και εκνευρίζουν τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια. Είτε λέγεται Μπουγιουκλής, είτε λέγεται, δεν ξέρω, Νικολαίδης, είτε όπως λέγεται. Αυτό όταν το θέτατε στον Νίκο Καγιούλη, είτε μέσα σε ένταση είτε χωρίς ένταση, ποια ήταν η απάντηση? Στο γιατί επιμένει να στέλνει, γιατί αυτοί δεν πάνε μόνοι τους μέσα στα αποδυτήρια? Ή να επιτρέπει, αν όχι, να στέλνει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στα αποδυτήρια και να εκνευρίζουν την ομάδα και εσείς κάθε φορά να πρέπει να σβήνετε τη φωτιά με 30, όπως είπατε, και είχατε δίκιο. Εκεί τι σας έλεγε? Τι να πω, Γιώργο. Έπρεπε κάποιος να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Από τη διοίκηση. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι τους λέει τους ποδοσφαιριστές. Και συνεχιζόταν αυτό. Αυτά έχουν γίνει και έχουν περάσει. Προσπάθησα και τα διαχειρίστηκα όσο καλύτερα μπορούσα. Το ρωτάω γιατί εσείς φεύγετε, coach. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Αλλά οι συγκεκριμένοι μένουνε. Συγγνώμη, αλλά οι συγκεκριμένοι μένουνε. Και κάποιοι από αυτούς που δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα παραμένουνε και θα συνεχίσουν να δημιουργούν πρόβλημα. Και ο κόσμος αυτή την ώρα μου λέει, ρώτα τα πάντα γιατί θέλουμε το καλό της ομάδος. Αυτό μου λέει ο κόσμος τόση ώρα. Προσπαθώ κι εγώ, έτσι. Με τη δική σας τη συμμετοχή. Αυτό είναι. Θέλουμε βεβαίως, τι σας έλεγαν για όλα αυτά. Δεν πρέπει τι να ξεχνάτε ότι εγώ είμαι ένας προπονητής και δεν μπορώ να κρίνω δημόσια τη διοίκηση μιας ομάδος. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό? Εντάξει, βεβαίως, αν σας έχει επηρεάσει τόσο πολύ, φυσικά. Είναι βέβαια σεβαστό το ότι αποφασίστε, δεν το συζητάμε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Θα σας ρωτήσω κάτι απλό. Ναι, ναι. Συγγνώμη που κάνω ερώτηση. Όχι, άλλη μόνο, τίποτα. Όταν θα ξέρουν ότι ένας προπονητής, όπως είμαι εγώ, ναι, κρίνει δημόσια τη διοίκηση, τους παράγοντες, τον αντιπρόεδρο, τον πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή, όλους αυτούς, με τους οποίους μπορεί με κάποιους να μην έχω πρόβλημα. Έτσι. Πώς θα το δουν οι άλλες ομάδες? Πώς το βλέπουν οι παράγοντες όλοι του ποδοσφαίρου? Εδώ τώρα θα πω ότι πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει το καλό του Ηρακλή, αλλά δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Okay. Πολλά από τα μηνύματα... Πάνω κάτω είναι γνωστά όλα. Πολλά από τα μηνύματα, coach, των ακροατών, των φίλων του Ηρακλή, που με θερμοπαρακαλούν να σας θερμοπαρακαλέσω, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα ποτέ στον αέρα, να μείνετε στην ομάδα. Γιώργο, πες του να μείνει, Γιώργο, πες του να μείνει. Μου λένε το εξής: εάν βρούμε τρόπο αυτά που ζήτησε ο προπονητής
μέσα στην εβδομάδα να γίνουν πράξη, θα μείνει, θα επιστρέψει. Ρωτάει ο κόσμος τώρα, έτσι, δεν είναι μήνυμα διοίκησης αυτό. Μακάρι να γίνει και εγώ είμαι εδώ. Να το επεκτείνω λίγο. Ακούει τα όσα λέμε ο κύριος Καγιούλης ή του τα μεταφέρουν και αύριο σας παίρνει ένα τηλέφωνο. Coach, τι θες, Μυροφορίδη. Τάσο Κατσαμπή. Δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο θες, ό,τι θες. Okay. Τι γίνεται. Είστε εδώ, λέτε. Αν πάρω διαβεβαιώσεις ότι θα είναι η ομάδα, θα προστατεύεται και θα είναι ο κόσμος κοντά στην ομάδα, είμαι εδώ. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Πραγματικά δυσκολεύομαι να σας μεταφέρω τα μηνύματα που έχω μπροστά μου. Ξέρω ότι πόσο πιο ειλικρινές θα απαντήσω. Σας επαναλαμβάνω, και σας το ξαναλέω, και δεν φοβάμαι να το πω, με τον κύριο Καγιούλη έχω καλή συνεννόηση. Εάν ξέρω ότι η ομάδα θα προστατεύεται, θα έχει σεβασμό, θα έχει ανθρώπους δίπλα να βοηθηθεί και θα είναι ο κόσμος κοντά στην ομάδα και θα υπάρχει αυτό που έλεγα πάντα, η θετική άβρα, η θετική φωνή του κόσμου που υπάρχει προς τους ποδοσφαιριστές, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά όλα τα άλλα που γίνονται εκτός από τον αγωνιστικό χώρο που έρχεται ο κόσμος και βοηθάει και έτσι για να μην παρεξηγηθώ, εγώ είμαι εδώ. Είμαι 10 λεπτά από τη Μίκρα. Ναι, το σπίτι είναι κοντά. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, το σπίτι είναι κοντά. Για να καταλάβετε το τι διαβάζω εδώ και λίγη ώρα, επιτρέψτε μου να διαβάσω μόνο 2 μηνύματα από αυτά που μου έχουν έρθει και μετά θα πάω, αν θέλετε, και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ο Στέριος γράφει: αγάπη μου για σένα, το για σένα πάει σε εσάς, coach, είναι σε εκείνο το μήνυμα. Η μαμά μου είναι στο τελευταίο στάδιο του Αλτσχάιμερ, αλλά παίρνω δύναμη από σένα. Μην το ξεχάσεις. Και ο φίλος ο Κυριάκος γράφει: πουλάω τον εφρό μου για να μείνει Γιώργος στην κυριολεξία, το εννοώ με αγάπη στον Νίκο. Εντάξει, είναι υπερβολή. Είναι 2 από τα πάρα πολλά μηνύματα που έχω μπροστά μου που με κάνουν να ξαναπώ ότι τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει. Δεν έχω αφουγκραστεί τέτοια αγάπη για έναν προπονητή που εγώ προσωπικά, αν θέλεις, coach, προσωπολάτρης δεν είμαι. Αυτά νομίζω ανήκουν στο παρελθόν, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτό το πράγμα δεν το έχω συναντήσει. Να μου λέει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, πες το ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα να πάρει αυτά που ζήτησε για να επιστρέψει. Που το ξαναλέω, δεν ζητήσατε εκατομμύρια, ένα τεχνικό διευθυντή ζητήσατε, ένα γενικό αρχηγό ζητήσατε, 2-3 στιγμή. Γιώργο, ζήτησα έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, που κακώς έφυγε από το Ηράκλειο. Ο οποίος πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, στην ομάδα του Ηρακλή, σου είπα τους λόγους. Ναι, ναι. Τον αγαπάνε οι ποδοσφαιριστές, βοηθάει τους ποδοσφαιριστές, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σε πολλούς τομείς, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, εννοούνται κάποια πράγματα, και έχει καλή επικοινωνία με τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία άλλων ονομάτων. Είπα για προσωπικότητες του Ηρακλή, τους οποίους είπα τον κύριο Καγιούλη να επιλέξει αυτούς να έρθουν, όποιος είναι, που έχουν, είναι είτε είναι παλέμαχος, όποιος νομίζει αυτός ότι είναι προς το συμφέρον της ομάδος. Μου είπε ότι έχει μιλήσει με αρκετούς, τους έχει εξηγήσει τα πράγματα πώς είναι. Το θεωρεί όμως πολύ δύσκολο να γίνει όπως έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Coach, θεωρείτε ότι, ή μάλλον τώρα εγώ πονηρή ερώτηση θα κάνω, υπάρχει περίπτωση να έχει περάσει το μυαλό σας ότι για το ότι αυτά που ζητήσατε δεν γίναν πράξη, όχι γιατί δεν τα ήθελε ο Καγιούλης, αλλά δεν τα ήθελε ο Παπαθανασάκης? Πολλές φορές έχει περάσει το μυαλό μου. Μάλιστα. Χαίρομαι για την απάντηση που παίρνω. Γιατί... Και είμαι σίγουρος και θα το πω ότι ο μόνος που δεν με ήθελε στην ομάδα είναι ο Παπαθανασάκης. Πιστεύετε ότι μπορεί να είπε χθες τον Καγιούλη ότι αν σου ζητήσει, άστο να φύγει?
Μπορεί λίγο και υπάρχει τώρα πολύ μεγάλη πιθανότητα σε αυτό να το έχει πει. Μπορεί να το έχει πει, λέτε. Να έχει επικοινωνήσει ο Παπαθανασάκης με τον Καγιούλη και να του πει στο καλό και να μας γράφει. Δεν τον πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το έχει πει. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω ακούσει. Το αίσθηκτό μου λέει ότι πιθανό να το έχει πει. Πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο? Με τον Παπαθανασάκη εννοώ. Όταν... Και από πέρυσι, δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε ώρα στη διάθεσή μας όσο θέλετε. Και από πέρυσι να πούμε και λεπτομέρειες και ό,τι θέλετε. Η εκπομπή είναι δική σας. Κοιτάξτε να σας πω, πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να είναι στο ρόλο του. Έτσι. Εγώ προσπάθησα να κάνω όσο καλύτερα μπορούσα τη δουλειά μου. Τώρα υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί που μας αποθεώνανε, στην Ξάνθη, μετά τα μάτς, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Okay. Τι να πω παραπάνω, δεν μπορώ να πω πράγματα. Και από 22 Ιουλίου εγώ πάντως, είπατε ότι ήρθε να μιλήσετε. Εγώ πάντως σίγουρα ο κύριος Παπαθανασάκης όταν ήρθε στην ομάδα βοήθησε την ομάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Βοήθησε να ανέβει η ομάδα και αυτός από την πλευρά του, όπως και εγώ, όπως και ο Παύλος Ομεροφορίδης, όλοι και παίκτες. Έτσι πρέπει να είναι μια ομάδα, να είναι δεμένη, να είναι αγαπημένη, ο καθένας να έχει το ρόλο του, να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του και έτσι πετυχαίνουν οι ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κ. Παπαθανασάκης δεν έχει βοηθήσει την ομάδα με την έλευσή του. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε από όλα αυτά που έχουμε κάνει και από όλα αυτά που λέμε. Μόνο που φτάνετε σε σημείο να πιστεύετε ή να μπαίνει η σκέψη αυτή η πονηρή, όπως λέω εγώ στο μυαλό σας, ότι ο Σπύρος Παπαθανασάκης έχει ζητήσει από τον Νίκο Καγιούλη να μην σας κρατήσει, τα λέει όλα. Μόνο που το περνάει από το μυαλό σας. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πιστεύω όμως ότι έχει ισχύει με τον κύριο Καγιούλη αυτό, να το ξέρετε. Το λέω ξεκάθαρα. Ότι δεν τον άκουσε δηλαδή. Ότι δεν το... ο κύριος Καγιούλης μέσα του ήθελε να μείνω στην ομάδα. Ναι, αλλά άμα έχει εντολή εκ των άνω. Οκ, σας είπα δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέω ότι είστε σίγουρος, αλλά μόνο που πέρασε από το μυαλό σας είναι ατάκα που θα συζητηθεί νομίζω, έτσι. Να το λέει αυτό ένας προπονητής με ένα μεγαλομέτωχο που έχουν αυτές τις σχέσεις που... Δικαίωμά του είναι, μεγαλομέτωχος είναι, πρόεδρος είναι. Αυτό τώρα θέλω την άποψή σας και ξεφεύγει λίγο, θα επιστρέψω στα υπόλοιπα. Δεν ναι, μου βάζει δύσκολα γιατί μπαίνω σε... Δεν νιώθετε ότι είναι σε ομοιρία ο Ηρακλής. Δεν θέλω, Γιώργο, μου να μπαίνω. Είμαι προπονητής. Εντάξει. Okay. Το σέβομαι. Α, θέλετε να απαντάτε, αν θέλετε να απαντάτε στο αν είναι σε ομοιρία ο Ηρακλής με έναν άνθρωπο που έχει το 99% που είναι στην Αθήνα. Δεν μπορώ να το πω. Η ομάδα τραβάει αυτά που τραβάει. Ένας φίλος, ο Γιώργος, μου γράφει να σας πω... Θέλω να κρατήσεις, coach, την υπόσχεση που μου έδωσε τη βράβευσή σου το καλοκαίρι. Θα είσαι ο πρώτος προπονητής που θα βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη ύστερα από 10 χρόνια και ύστερα από όσα έχει τραβήξει τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Ξέρεις, είναι μια στεναχώρια αυτή, γιατί θα σε παραπέμψω κάπου. Αν πας στο μοντέλο της μιας ομάδος της ομάδας της Southampton, το πώς είχε προβλήματα οικονομικά, το πώς χτίσαν την ομάδα, το τι πλάνο είχαν βάλει για τα επόμενα χρόνια και αυτή τη στιγμή είναι μια καλή ομάδα. Το είχα διαβάσει πολύ προσεκτικά. Η χαρά μου ήταν ότι είχαμε βάλει ένα πλάνο τριετές τη στιγμή που βγήκε η ομάδα. Ο πρώτος στόχος ήταν να βγει η ομάδα, ο δεύτερος χρόνος ήταν μια χρονιά σταθεροποίησης. Και ο τρίτος χρόνος, ο φετινός χρόνος, ήταν να παίρνοντας εμπειρίες όλοι οι ποδοσφαιριστές, αυτοί που παίξαν πρώτη φορά στο Super League, ο Ηρακλής να διεκδικεί είσοδο στα play-off. Αυτή είναι στεναχώρια μου, το ότι εγώ δεν κρίθηκα στην Super League με τη δυναμικότητα του Ηρακλή, με το όνομα του Ηρακλή, να διεκδικώ υψηλές θέσεις. Και εκεί να κρυθώ. Δεν είχα πρόβλημα να κρυθώ εκεί. Δυστυχώς ήρθαν αυτά τα προβλήματα που ήρθαν τα οικονομικά, στα οποία έφτασε η ομάδα, που κατά την άποψή μου για το μέγεθος του Ηρακλή δεν είναι πολύ μεγάλο.
θα μπορεί να βρεθεί εύκολα λύση με... Είναι διαχειρίσιμο. Πιστεύω για το μέγεθος του Ηρακλής στη Super League. Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, γιατί δεν είμαι ούτε λογιστής ούτε τίποτα, έτσι. Φτάσαμε να μην μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πλάνο μας. Έχετε σκεφτεί τώρα αυτές τις μέρες που το πήρατε οριστικά απόφαση, ότι αν το κάνατε το καλοκαίρι θα ήταν καλύτερα, θα ήταν χειρότερα, αν το κάνατε πέρυσι? Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα ήταν. Εκείνη τη στιγμή πάντως το καλοκαίρι αισθανόμουν περισσότερο αυτή τη μεγάλη ευθύνη, ώστε να είμαι εκεί για να φτάσει η ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να προσπαθήσω να βοηθήσω να κάνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Ότι αν έφευγα εκείνη τη στιγμή, πιθανόν αυτή την αίσθηση ευθύνης είχα εκείνη τη στιγμή. Γράφει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα ήταν, έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις αν θα έφευγα τότε πώς ήταν τα πράγματα. Ναι. Μπορεί να ήταν καλύτερα, μπορεί να ήταν χειρότερα. Δεν το ξέρεις ποτέ αυτό. Ανοίγω πάλι παρένθεση. Είναι πάρα πολλά, θα τα διαβάσω, να το ξέρετε. Απλά βάζω κάποια στην κουβέντα μας. Γράφει ένας φίλος: ακούω το τσάφ του αναπτήρα που ανάβει τα τσιγάρα το ένα πίσω από το άλλο και τρελαίνομαι. Πόσα κάνατε από τις και 10? 3-4? Ναι, μπορεί να ακούνε και μικρά παιδιά. Ναι, εντάξει. Δεν κάναμε λάπτη. Το κάπνισμα λάπτη. Ένας φίλος θέλει να ρωτήσω το εξής. Που εκφράζει την αγάπη του και την εκτίμησή του για εσάς. Απλά τώρα, επειδή είναι κάπως έτσι ως απολογιστική, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι απολογιστική και θέλω να πιστεύω ότι, γιατί είπατε κάτι πριν, το είμαι εδώ να γίνει πράξη αύριο μεθαύριο. Αλλά πείτε ότι είναι απολογιστική. Ένας φίλος θέλει να σας ρωτήσω αν έχετε κάνει λάθη. Και ποια είναι αυτά? Πολλά λάθη. Δεν μπορεί ένας προπονητής που δουλεύει σε μια ομάδα να μην κάνει λάθη. Έχω κάνει λάθη βέβαια. Πάμε στο αγωνιστικό, μπορεί να έχω κάνει την αυτοκριτική μου μετά από ένα παιχνίδι και να πω ίσως αν έκανα αυτό να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πάντα κάνω αυτοκριτική. Αυτό πάντα γίνεται με όλους τους προπονητές. Όμως αγωνιστικά ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει λεπτομέρειες για ένα παίκτη που έχει μικρό πρόβλημα, το πώς θέλουμε να παίξουμε, ποιο είναι το πλάνο μας σε κάθε παιχνίδι και κρίνει εκ του αποτελέσματος. Βεβαίως και μετά από ένα παιχνίδι που τελειώνει και εγώ κάνω την αυτοκριτική μου και μπορεί να παραδεχτώ ότι έχω κάνει λάθη. Mm-hmm. Τα πιο χοντρά που ίσως έχετε μετανιώσει και δεν θα θέλατε να τα επαναλάβετε. Που να είπατε να μετά στον εαυτό σας γιατί το έκανα αυτό. Ορίστε. Που να είπατε μετά στον εαυτό σας, στην αυτοκριτική σας, ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Δεν μιλάω μόνο για το αν έβαλα έναν παίχτη ή αν έκανα μια αλλαγή. Προφανώς και αυτή η ερώτηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να πιέσω περισσότερο τις καταστάσεις, αν και εξάντλησα όλα τα περιθώρια στο θέμα που κουβάλα. Ναι. Έκανα υπεράθλωρες προσπάθειες. Ήμουν στην Ολλανδία και μιλούσα με το παιδί κάθε μέρα. Και μάλιστα την ημέρα που πήγαινα στα Γιάννα, το πρωί που έφευγε, είχα συνεννοηθεί αν μπορούμε το πρωί να κανονίσουμε το θέμα του για να γυρίσει πίσω στον δρόμο που ήταν. Και ποιος έφταιγε τελικά, coach? Δηλαδή μπορούσα να πιέσω, ξέρω. Ποιος έφταιγε τελικά που δεν γύρισε ο Μιχάλης πίσω? Να τα πούμε και αυτά. Επί της ευκαιρίας. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι όσο μπορώ να γνωρίζω με αυτά που έχουν υποθεί, ο κύριος Καβγίλης έκανε προσπάθειες. Ναι, επειδή είχατε επικοινωνία και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, μήπως έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα ότι για κάποιο λόγο δεν ήρθε πίσω στον δρόμο για τα Γιάννη. Ήτανε λίγο το χρονικό διάστημα που ήταν ο κύριος Καγιούλης στην ομάδα και μπορεί ο Μιχάλης να μην εμπιστευόταν αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα. Για το πώς θα πάρει τα χρήματά του και εγγυήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα θυμήθηκα και τον Μοντέιρο. Για τον Μοντέιρο ποιος φταίει? Γιατί κάποιος φταίει, δεν μπορεί να μην φταίει κανένας. Δεν γίνεται. Αυτό και να θέλεις, coach, δεν το κάνεις. Το να κάνεις την ανανέωση μεταγραφή.
Τι να σας πω. Πάντως σίγουρα δεν φταίω εγώ. Κάποιος φταίει σίγουρα, έτσι. Ναι, δεν μπορεί σίγουρα να γίνει αυτό εγώ. Είχατε ετοιμάσει ξένο ποδοσφαιριστή άνω των 23, έτσι. Ναι, ναι. Αργεντίνος που έπαιζε στο Ισραήλ περίπου 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και εκείνο πώς το ήταν ένας έξω αριστερά ποδοσφαιριστής, αριστερός εξτρέμ. Μπορείτε να θυμηθείτε πόσα αντιδράσατε εκείνη τη στιγμή για το θέμα του Μοντέιρο, τι είπατε με τον κύριο Καγιούλη. Στιγμή, πριν από το παιχνίδι... Με την Κόνια Σπορ. Ένα Κόνια Σπορ, το μάθα τελευταία στιγμή. Τι να πω, είπα δεν γίνονται αυτά, τι να πω, την αλήθεια είναι. Και η απάντηση που εισπράξατε είτε από τον κύριο Καγιούλη είτε από τους υπόλοιπους, αν υπάρχουν. Ο κύριος Καγιούλης, Γιώργο, ήταν λίγες μέρες στην ομάδα, τα θέματα διαχειριζόντουσαν άλλοι και πραγματικά δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιανού είναι ευθύνη. Ένας φίλος θέλει να σας ρωτήσω και για τους δύο συνεργάτες, για το ότι φεύγουν μαζί σας, για τον Νίκο Αμανατίδη και τον Νίκο Καραμπετάκη. Ναι. Σας ακούω. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε για αυτούς τους δύο. Καταρχήν, που για μένα είναι πολύ κακό που φεύγετε όλοι μαζί, αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Ορίστε. Για μένα λέω είναι πάρα πολύ κακό που φεύγετε όλοι μαζί, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη, εσείς... Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Πρώτον, θα ήθελα εγώ από τη μεριά μου, επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, να ευχαριστήσω όλους με όσους έχω συνεργαστεί στην ΠΑΕ Ηρακλής, από τα παιδιά που είναι φροντιστές, το Φάνη, το Γιώργο, το ιατρικό team, τα παιδιά στο γραφείο, ξέρω ότι και αυτοί αγωνιούν για το καλό της ομάδος, με έχουν βοηθήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαι στην ομάδα, με έχουν στηρίξει, όπως προσπάθησα και εγώ να τους βοηθήσω, και βέβαια τους συνεργάτες μου, που και το Φώτη τον Γκεζέλη, αλλά και τους δύο συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή όμως αυτά τα παιδιά είναι άμεσοι μου συνεργάτες. Δεν είναι σωστό να μείνουν με έναν άλλο προπονητή. Θα μείνουν στην αυριανή προπόνηση να βοηθήσουν τον Αμαρατίδη, τον Γιάννη, μέχρι που να βρεθεί team για να πάει η ομάδα. Έχω ενημερώσει τον Αμαρατίδη, τον Γιάννη, για την ομάδα, στα περισσότερα θέματα, ό,τι άλλο χρειαστεί και αν θεωρήσει σκόπιμο να με ρωτήσει θα τον βοηθήσω. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πάντως ευχαριστώ όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί. Είχαμε μια καλή συνεργασία και τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Οι ποδοσφαιριστές πόσο πολύ προσπάθησαν να σας μεταπίσουν, τι έκαναν? Εντάξει, κάνανε πέρα από μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με πήραν αρκετή τηλέφωνο. Προσπάθησαν πριν τους μιλήσω όλους μαζί να με μεταπίσουν. Τους εξήγησα τους λόγους. Τα παιδιά είναι στεναχωρεμένα. Τους είπα όμως ότι είναι επαγγελματίες, πρέπει να συνεχίσουν το ίδιο, να βοηθήσουν τον καινούργιο προπονητή, γιατί μέσα από την επιτυχία της ομάδος, μέσα από την αναδεικνύονται και αυτοί και να συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο τη δουλειά τους για να βοηθήσουν την ομάδα και τον εαυτό τους. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια, αλλά η απόφαση μου είχε πάρθει οριστικά. Πάω σε κάποια μηνύματα, τα περισσότερα δεν τα διαβάζω πλέον γιατί πολλά από αυτά είναι και ερωτήσεις που κάνω και σας ευχαριστώ. Ένας φίλος που μας ακούει από το εξωτερικό γράφει, δεν μου λες Γιώργο, σίγουρα ο ΠΑΠ δεν ήταν άρρωστο Ηρακλάκι από Κούνια. Μας τρελαίνει ο coach. Μπορούμε να θυμίσουμε αυτή την ιστορία που μας είχατε πει σε ένα πηγαδάκι εκεί έξω από το ξενοδοχείο για το πώς ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έγινε ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Τώρα που το ανέφερε ο φίλος ο Θόδωρος. Ναι, ήμουνα 15 χρονών, έπαιζα στο χωριό μου, στο Κυλικής, και έκανα δοκιμαστικά στον Ηρακλή. Τότε δοκιμαζόταν και ο Χρήστος ο Κωστής. Το πότε λέμε τώρα, δύο... πότε είναι αυτό, μη σας μεγαλώσω. Νομίζω το 87 ή το 88. 87-88. Κάπου εκεί, και τότε ήταν ο Βασίλης ο Αντωνιάδης που είναι από το Κυλικής, η καταγωγή του το Κυλικής. Και προπονητής στον Ηρακλή ήταν το 95. Ναι, ναι, ναι. Και πήγαμε να υπογράψουμε ημιεπαγγελματικό συμβόλαιο στο σπίτι του Προέδρου που είχε την ομάδα στο χωριό.
Γιατί θα θυμάστε τότε ότι ήταν και οι επαγγελματίες και δύο μη επαγγελματίες γινόντουσαν. Ναι. Και μπορούσαν να παίξουν. Ναι. Θα υπέγραφα και τελευταία στιγμή χάλασε γιατί υπήρχε ένα θέμα οικογενειακό με τον αδερφό μου που εργαζόταν σε μια επιχείρηση στην οποία ήταν παράγοντας του κηλικιακού και αναγκαστικά υπέγραψα στον κηλικιακό εκείνη τη χρονιά. Και δεν ήρθα στο Ηρακλή, όπως και μια άλλη χρονιά που... Με τον αδερφό δηλαδή να τα βάλουμε που δεν παίξατε στον Ηρακλή. Εντάξει. Και όπως και μια άλλη χρονιά που ήταν ο Γκέρατ. Ναι. Που ήταν άρθρο, αλλά ο άνθρωπος αισθάνθηκε λίγο άσχημα γιατί ήταν αρκετοί παίκτες του Όφη που είχε πάρει στον Ηρακλή. Και θεώρησε ότι μπορεί να τον κατηγορήσουν ότι παίρνει πολλούς παίκτες από τον Όφη. Και γι' αυτό δεν έγινε η μεταγραφή. Άλλο ερώτημα. Πόσες φορές μαλώσατε με... Τώρα πάω στους ακροατές αποκλειστικά. Πόσες φορές μαλώσατε με τον Παπαθανασάκη για παίχτες? Είτε να σας έχει επιβάλει, είτε να θέλετε κάποιον και να μην ήρθε γιατί δεν το ήθελε αυτός. Είτε να ζητήσατε εσείς και να μην τον ήθελε να τον φέρει. Κοιτάξτε, δεν είναι μια διαφωνία. Δεν πάει να πει ότι τσακώθηκε κιόλας. Διαφωνία, ναι. Ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος που βάζει τα χρήματά του, έχει τις απόψεις του. Ο προπονητής λέει τη γνώμη του. Διαφωνίες πάντα, ο καθένας λέει την άποψή του, πάντα με και το κοινό συμφέρον. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, και αυτό όσο μπορώ να το πιστεύω, δεν με επέβαλε να κάνω κάτι ή να βάλω κάποιον ποδοσφαιριστή. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, όσο μπορεί να το πιστέψει ο κόσμος, γιατί ξέρω που το, για ποιους παίκτες μιλάνε και για ποιο το να ζητήσατε εσείς παίχτη και να αρνήθηκε να σας τον φέρει. Ορίστε. Το να ζητήσατε εσείς ποδοσφαιριστή και να αρνήθηκε να σας το φέρει επειδή ήταν δική σας επιλογή. Έχει γίνει? Όχι, όχι, δεν έχει γίνει. Αυτό μπορεί να έχει γίνει γιατί δεν μπορούσαμε οικονομικά να ανταποκριθούμε. Αυτό είναι λογικό. Όχι, δεν λέω για το οικονομικό. Λέω για το ότι επειδή είναι επιλογή δική σας δεν το έκανε. Όχι, 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 όχι. Ευχαριστούμε τον coach. Θα τον περιμένουμε στο μέλλον. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα ξαναέρθει. Αγαπάει τον Ηρακλή. Παιδιά, μην γράφετε υπερβολές, γιατί θα φέρουμε και σε δύσκολη θέση τον προπονητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Γιώργος γράφει: Νίκο, είσαι ένας από εμάς και ό,τι ενοχλεί εσένα, ενοχλεί και εμάς. Όλοι μαζί να φτιάξουμε τον Ηρακλή μας. Εύχομαι την Κυριακή να είσαι στον πάγκο. Πολλά τέτοια μηνύματα έχω, coach, για το ότι εύχονται την Κυριακή να σε δούνε στο Ηρακλής Ατρόμητος. Και το ότι έχουν εκμεταλλευτεί άπαντες αυτό το είμαι εδώ που είπες. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά, μόλις κλείσουμε, τι θα γίνει. Γιατί νομίζω είναι απλό πλέον. Έχετε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Εάν γίνουν, εσείς είστε εδώ. Κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος. Αν πιστώ ότι η ομάδα έχει προστασία, έχει αυτά που σας είπα πριν, εγώ είμαι εδώ. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Γελάω γιατί ένας φίλος γράφει: Αν έχετε χρήματα να πληρώσετε για τη ζημιά που κάνατε στον πάγκο της Τούμπας. Εντάξει, αυτό ήταν ένα λάθος μου. Να πούμε και απλά ήταν τέτοιο. Και τη στιγμή της έντασης και... Και ήταν λάθος μου. Την Κυριακή θα είναι στις κερκίδες ως ο νέος προπονητής της ομάδος. Καλησπέρα, coach. Δεν έχω κλάψει ποτέ για ήττα του Ηρακλή εδώ και χρόνια. Το έκανα όμως δύο φορές για εσένα. Μία στην Ξάνθη όταν σε έβλεπα να δακρύζεις για το μεγαλείο του Ηρακλή και μία τώρα που έχω καταλάβει το πόσο αγάπησες και αγαπήθηκες από τον λαό του. Αλλά κάτι μου λέει ότι σε λίγο καιρό θα σε ξαναδώ στην άκρη του πάγκου χωρίς κανένα Παπαθανασάκη να υπάρχει στον Ηρακλή. Ένας φίλος μου γράφει ότι ο Μυροφορίδης έχει πει ότι έχει συμβόλαιο και δεν μπορεί να φύγει τώρα. Τέλος πάντων, άλλο θέμα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε σχόλιο στο προηγούμενο που διάβασα του φίλου. Θα σας πω πάλι κάτι. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι για έναν προπονητή να μιλάει για την διοίκηση και δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προσπάθησα όλο αυτόν τον καιρό, ό,τι πρόβλημα είναι να το προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα, να το λύσω χωρίς, αν μπορώ, να μην βγαίνει προς τα έξω δημόσια. Σέβομαι όλους τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω διοικούντες, παράγοντες, δημόσια. Φίλος Νίκος γράφει: Ποιος ήταν ο λόγος που πέρυσι δεν αποκτήθηκαν έμπειροι παίκτες και βασιστήκατε στον κορμό της Β' Εθνικής? Βέβαια το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά... Αποκτήθηκαν έμπειροι παίκτες. Σέβομαι την ερώτηση μου, αλλά
λόγω, αν θέλετε, ατυχίας, που έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα με τον Λάζαρ, τον Γιώργο τον Μακρύ, τον Καρλίτος, παίκτες εμπειρία ασχοληθήκαν, αποκτηθήκαν. Εντάξει, αλλά για διαφόρους λόγους, ξέρετε, πάντα μια μεταγραφή είναι, και όσο έμπειρος είναι, όσο καλός είναι, μπορεί να μην κολλήσει με την ομάδα. Ένας φίλος, ο Γιώργος... Ναι. Βασιστήκαμε στο περισσότερο στο ρόστερ της Football League. Φέτος, να κάνω αντίστοιχη ερώτηση, αν και χωρίς αδειοδότηση, νομίζω ότι είναι περιττή μια τέτοια ερώτηση. Για το αν μπορούσατε να γίνει κάτι διαφορετικό στο ρόστερ με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Με τα οικονομικά, με τη μία αδειοδότηση, αν μπορούσε ο Ηρακλής, αν και ακόμα δεν τον έχουμε δει σε όλη τη χρονιά, ακόμα έχουμε δει πολύ λίγα παιχνίδια, αν μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικός όσον αφορά το ρόστερ. Πάντα υπάρχει, θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, αυτό ναι, θα μπορούσε να γίνει. Αν όλη η κατάσταση είχε ξεκαθαρίσει πιο νωρίς, δεν υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα στον Ηρακλή, στην οποία πολλοί παίκτες δύσκολα θα ερχόντουσαν, που ήταν 93 γεννηθείς, όπως είναι ο 95 είναι ο ταξιάρχης ο Φούντας, που το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Νομίζω ότι η αβεβαιότητα που υπήρχε εκείνη την περίοδο έκανε διστακτικό τον παίκτη. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερα, με την έννοια ότι αν κάναμε ακόμη μια μεταγραφή. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την ομάδα που αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο, δίνει τα πάντα, αυτό δεν είναι στεναχώρια και του κάθε φιλάθλου, όπως και η δική μου. Το να είχαμε τον Μπουκουβάλα, το να είχαμε τον Τζιλιανίδη, τον Αργεντίνο που είπατε. Γιατί τον Αργεντίνο ή έναν ακόμη παίκτη στο κέντρο να βοηθήσει όλα αυτά τα παιδιά. Το καταλαβαίνετε πόσο διαφορετική μπορεί. Δύο παίκτες μιλάμε για 2-3 παίκτες. Παρόλο το ότι δεν είχαμε αδειοδότηση. Μπορεί να ήταν διαφορετική η ομάδα. Ερώτηση πολύ εύστοχη ενός φίλου, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τον γιο σας το ρωτήσατε? Ο γιος μου έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ένα παιδί που αγαπάει πάρα πολύ τον Ηρακλή και είναι και ο παδός της ομάδος. Γι' αυτό το ρωτάει ο φίλος, ναι, προφανώς. Ναι, επειδή προφανώς το γνωρίζει. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο μικρός. Εντάξει, ο καθένας έχει αδυναμία στα παιδιά του, αγαπάει πολύ τα παιδιά του. Και στεναχωριέμαι διπλά εγώ που ο Δημήτρης είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα δάκρυζα για ένα προπονητή. Πες του ότι είναι τεράστιος, πες του να γυρίσει κάποια στιγμή και να γίνει ο Φέργκισον του Ηρακλή μας. Τώρα που λέει για Φέργκισον, 97 παιχνίδια, 96, έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσα είναι τελικά? Θα σας γελάσω. Ποτέ δεν κοιτούσα το ρεκόρ μου που λένε ότι έχει. Ποτέ. Την ομάδα κοιτούσα πάντα. Μακάρι να μπορούσα να κάνω, να ήταν καλύτερες οι συνθήκες και να ήταν περισσότερα. Επόμενη ερώτηση. Έχω χάσει και την μπάλα λίγο. Ναι, αυτό το είπαμε, παιδιά. Με ρωτάνε αν αλλάξει η κατάσταση. Νομίζω είστε ξεκάθαρος. Πείτε το άλλη μια φορά, μήπως και δώστε μια ελπίδα, αλλά το θέμα δεν είναι να δώσετε ελπίδα, το θέμα είναι να σας ακούσει κανείς και να κάνει αυτό που επιθυμείτε κι εσείς. Γιατί εγώ τόση ώρα ακούω έναν Νίκο Παπαδόπουλο που θέλει και τώρα που μιλάμε να μείνει στην ομάδα. Εγώ αυτό αφού γράφω. Άσχετα αν το πρωί στα αποδυτήρια είπε το αντίο. Πάλι θα ρωτήσω, κάνω λάθος? Γιώργο μου, Ηρακλής, πρέπει να δει την επόμενη μέρα. Θα φανεί τις επόμενες μέρες το... Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κερδίσει η ομάδα την Κυριακή. Όλοι μας πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Ακούει την εκπομπή, μάλλον είναι στην Αθήνα.
Και πέρα από τους ακροατές, μας στέλνει μήνυμα και ο Παύλος ο Μυροφορίδης, που προφανώς και ακούει την εκπομπή. Και θέλει να πω, το μοναδικό μάλλον που θέλει να πω στον αέρα είναι ότι ο Νίκος είναι προπονητάρα. Μου μετέφερε να το πω και το λέω. Είχα μία άψογη συνεργασία με τον Παύλο. Ακόμα και η διαφωνία μας με αγάπη ήταν. Όταν δεν υπάρχει διαφωνία μέσα σε μία συνεργασία, δεν υπάρχει υγεία. Μπορώ να πω ότι με τον Παύλο μπορεί να ήμουν και περισσότερες ώρες από ότι είμαι στο σπίτι με τη σύζυγό μου, με τα παιδιά μου, για τον Ηρακλή. Έχουμε χτίσει μια πολύ καλή σχέση και προσωπική και οικογενειακή. Να είναι καλά. Και είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα ξαναβρεθώ με τον Παύλο. Εγώ στον Ηρακλή να πω τώρα, όχι αλλού. Μην μας κάνεις τρίπλα. Μακάρι. Μακάρι. Το κρατάμε αυτό το μακάρι. Θέλω ένα σχόλιο για έναν άνθρωπο που πριν από λίγες μέρες είχαμε την ημερομηνία του θανάτου του. Είναι ο άνθρωπος που σας έφερε στον Ηρακλή. Και μιλάω για τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Επειδή τα λέμε όλα και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο τον Συρίγο που μας δίνει χρόνο και εσάς που είμαστε μια ώρα τώρα και σας ευχαριστώ που απαντάτε σε όλα. Θέλω ένα σχόλιο και για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι ό,τι και να πω για τον Θόδωρη. Είναι λίγο. Το γνώρισα πολύ λίγο καιρό. Γιατί από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ τον Ηρακλή ήταν για λίγο χρονικό διάστημα με πρόεδρος, μετά ήρθε ο κύριος Παπαθανασάκης. Αλλά όλη τη χρονιά της Football League ήταν κοντά στην ομάδα, κοντά στους παίκτες, κοντά σε μένα. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Δεν θα το βγάλω ποτέ από την ψυχή μου. Θεωρώ ότι με αυτά που είχα ζήσει μαζί του είχε μια τεράστια αγωνία για την ομάδα να τη δει στη Super League. Έχει κάνει πολλές θυσίες για τον Ηρακλή. Είναι στενάχρονο να μιλάς για έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά σίγουρα δεν έχει φύγει από το μυαλό μου και από την ψυχή μου. Κάτι άλλο που ήθελα να το ρωτήσω και νωρίτερα, απλά έχω παρασυρθεί από τα τόσα πολλά μηνύματα και ευχαριστώ τον κόσμο. Η κίνηση με τα κουπόνια, πώς την εισπράξατε, για κάποια χιλιάδες ευρώ που συγκεντρώθηκαν, ευρώ-ευρώ, από τις θυσίες του κόσμου, από το υστέρημά του, και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, θα γίνει και με τον Ανθρώπιτο την Κυριακή, αυτό είναι δεδομένο. Εμπιστοσύνη προς εσάς, προς τους παίχτες, να σας δώσουν χρήματα χέρι-χέρι. Εντάξει, είναι μια σημαντική κίνηση, γιατί φανταστείτε ότι στους καλούς καιρούς που ζούμε, ένας εργαζόμενος στο να δίνει 5 ή 10 ευρώ από να τα στερεί από την οικογένειά του ή από τον εαυτό του για την αγάπη του για την ομάδα. Άλλωστε οι ποδοσφαιριστές είπαν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Αυτά τα χρήματα πήγαν στους παίκτες, μόνο στους παίκτες. Και νομίζω ότι οι παίκτες έχουν ευχαριστήσει τον κόσμο με τον τρόπο τους. Έχουν στείλει τα μηνύματα και τα ευχαριστώ τους εκεί που πρέπει. Τώρα θα το ρωτήσω. Αυτή η κίνηση, το ότι δεν εμπιστευόμαστε τους διοικούντες να κόψουμε το διαρκείας, να κόψουμε το εισιτήριο, αλλά τα δίνουμε χέρι-χέρι στον coach και στους παίκτες. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Γιατί αυτός είναι ο σκοπός που έγινε, έτσι. Ότι δεν εμπιστευόμαστε πού θα πάνε τα λεφτά μας, τα 5 μας ευρώ, και τα δίνουμε απευθείας στους παίκτες και στον προπονητή. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα για αυτά. Τα αυτονόητα δεν μπορώ να τα... Αυτονόητα. Αυτονόητα. Τώρα ένας φίλος, ο Ηλίας, κοιτάει πολύ μπροστά. Ρώτα τον Νίκο εάν μείνει, που θα μείνει κατά την άποψή μου, τι βλέπει για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτό που μπορώ να πω είναι, το πρώτο που μπορώ να πω είναι η ομάδα να κερδίσει την Κυριακή.
να είναι ο κόσμος εκεί, να τη βοηθήσει, να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται τη νίκη και νομίζω ότι τα αποτελέσματα φέρνουν, είναι γνωστό αυτό, άλλωστε δεν χρειάζεται να το πω εγώ, καλή ψυχολογία. Τη χρειάζεται η ομάδα τη νίκη. Θα είστε έστω και στην Κερκίδα την Κυριακή? Δεν ξέρω, από την όλη μέρα σας κρύβω ότι το σκέφτομαι αυτό. Το αν θα πάτε στο γήπεδο, ε? Ναι, δεν το σκέφτομαι. Πόσο σας εκνευρίζουν αυτοί οι δύο βαθμοί και ο Ηρακλής τελευταίο στη βαθμολογία? Γιατί δυστυχώς αυτό λέει πλέον ο πίνακας. Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο. Νομίζω ότι άμα πάρουμε όλα τα παιχνίδια, αυτό που έτσι μας καίει περισσότερο είναι το παιχνίδι με τον Πανιόνι. Ήταν κάπως διαφορετικά και έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα η ομάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Ακολουθεί, όχι ότι θα είναι εύκολο, ένα πιο ευνοϊκό πρόγραμμα κυρίως μετά τον Παναθηναϊκό, που εκεί η ομάδα πρέπει να είναι ήρεμη, να πάρει βαθμούς για να, και κυρίως όμως να κερδίσει την Κυριακή, έτσι, να βρει την ηρεμία της αγωνιστικά και την καλή της ψυχολογία. Τελικά, coach, ισχύει ότι στα μεγάλα μάτς η ομάδα είναι αλλιώς και στα υποτιθέμενα βατά κάτι της λείπει? Γιατί είδαμε πως ήταν με την ΑΕΚ, είδαμε πως ήταν με τον Ολυμπιακό, είδαμε πως ήταν με τον ΠΑΟΚ, με 10 παίκτες από το 27, με τα χιλιαμύρια προβλήματα, με εσάς να κάνετε αχιλμίες μέχρι τον Τζότρα, επιθετικό βάλατε στο τέλος. Και είδαμε πως ήταν και με τον Πανιόνιο. Είδαμε πως ήταν και με τη Λάρισα. Αλλάζει κάτι στα μεγάλα μάτς? Ας πούμε και κάτι αγωνιστικό. Η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν χρειάζεται να πεις πάρα πολλά να παίζεις με έναν μεγάλο αντίπαλο. Αυτό προσπαθούμε και εμείς στα υποτιθέμενα πιο βατά παιχνίδια, πιο μικρά παιχνίδια να κάνουμε, να κρατάμε σε πιο μεγάλη εγρήγορση τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, νομίζω ότι στο παιχνίδι με τον Πανιόνι μας πήγαν πολλά πράγματα στραβά, έτσι. Το να 4 στόπερ βασικά να είναι εκτός, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή είναι τόσο... Δηλαδή ο Μπαρτολίνι να έχει πρόβλημα στη μέση του, το παιδί πριν μια εβδομάδα με την ΑΕΚ έπαιξε με ενέσεις, προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε, δεν μπορεί σωστά μου να είναι έξω για Μπάρις, να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, και ο Τσότας, το οποίο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει 8 παιχνίδια. Φανταστείτε 4 επιλογές για το κέντρο της άμυνας και ήταν έξω. Και αναγκαστήκαμε να παίξουμε με τον Κούρο και με τον Ρούσο, δύο παιδιά που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Ακόμη και στην προετοιμασία δεν είχαν παίξει για να έχουν χημεία, να μπορούν να... Μας πήγαν πολλά πράγματα στραβά, παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια και δεν τα καταφέραμε, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα μου δίνετε πάσα. Υπάρχει χρόνος, υπάρχουν πολλά παιχνίδια, η ομάδα μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Σίγουρα πρέπει να μην λείπουν παίκτες κλειδιά, όπως είναι ο Λεωζίνιο, έχουμε το πρόβλημα με τον Μπερόνε. Και πρέπει να κοιτάξει η ομάδα και από τώρα την οργάνωσή της όσον αφορά τον ένα ποδοσφαιριστή Έλληνα άνω των 24 που μπορεί να πάρει τον Ιανουάριο, σε ποια θέση θα τον πάρει. Είχατε ή έχετε ασχοληθεί με αυτό, μιας και το αναφέρετε? Με τόσα θέματα που είχαμε, Γιώργο, δεν μπορούσαμε να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία. Κάποια στιγμή θα έμπαινε όμως. Το να βρείτε ένα τέτοιο παίχτη. Ναι, ναι. Τώρα για τους τραυματισμούς. Τι έφταιξε? Γιατί φέτος λέγαμε, πέρυσι λέγαμε, δόξα τω Θεώ, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Τώρα τόσο νωρίς είναι τα γηπεδάκια, γιατί πήγατε στη Σουρωτή? Είναι κάτι άλλο? Γιατί τόσοι πολλοί τραυματισμοί? Άλλοι μυϊκοί, άλλοι από τα παιχνίδια, άλλοι για διάφορους λόγους. Κοιτάξτε, ένας σημαντικός ρόλος, ένας παράγοντας που παίζει ρόλο σε έναν τραυματισμό, να ξέρετε, είναι η ψυχολογία. Ακόμα και στον τραυματισμό, μπορεί κάποιος να τραυματιστεί από ψυχολογία? Ένας μυϊκός τραυματισμός, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι από ψυχολογικό τομέα. Ένα άλλο μεγάλο επίσης ποσοστό είναι το γήπεδο. Βεβαίως μπορεί κάποιοι ποδοσφαιριστές
στην προετοιμασία να είχαν μικροπροβλήματα και να μην προπονηθήκαν σωστά και να χρειαζόταν χρόνος. Όπως ας πούμε παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, φοβόμασταν πολύ το Λάμπρου που μπήκε αμέσως χωρίς να έχει κάνει την προετοιμασία, ότι κάποια στιγμή θα μας βγάλει πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο 45 λεπτά και προτίμησα να το χρησιμοποιήσω στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι στην αρχή. Του Μπαρτολίν είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει, είναι μυϊκό, είναι πιο πολύ από τη μέση του που δημιουργείται. Αυτά τα ξέραμε, ότι ο Στάμου έχει ένα χρόνιο πρόβλημα, το παιδί τα δίνει όλα σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι. Αλλά πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι τραυματισμοί, που εγώ πιστεύω ότι ένας σημαντικός λόγος ήταν το γήπεδο που ήταν σε κακή κατάσταση, το γήπεδο της Μίκρας. Τώρα γι' αυτό αν ρωτήσω... Αλλά δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι το τι μπορεί να κάναμε λάθος και εμείς και μπορεί να υπήρχε ένας τραυματισμός, πάντα το ελέγχαμε αυτό. Ναι, τώρα γι' αυτό θα αναγκαστώ πάλι να ρωτήσω τι σας είπαν από την πλευρά της διοίκησης όταν τους λέγετε, όταν τους λέγατε, συγγνώμη, ότι τα παιδιά βγάζουν τα πόδια τους εδώ. Πρέπει να, κάτι να γίνει με τα γηπεδάκια. Και ξέρω το όραμα και το όνειρο που έχετε, το είχατε πει στην τηλεοπτική εκπομπή, αν θυμάστε τότε που είχαμε κάνει μαζί, για τη Μίκρα. Το τι θέλατε να κάνετε δεν έγινε δυστυχώς τίποτα από αυτά. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η ομάδα προπονείται σε καλά γήπεδα. Ναι, αλλά δεν είναι τα δικά του, αυτά που έχει. Ναι, οκ. Γίνονται προσπάθειες για βελτίωση των εγκαταστάσεων. Απλά θεωρώ ότι έπρεπε να γίνουν πιο μπροστά για να προλάβουμε. Να μην πάμε και αλλού και να γίνουν πιο μπροστά. Αυτό είναι σίγουρο. Ότι έπρεπε να ξεκινήσουν περίπου από τις 15 Αυγούστου οι εργασίες για να είμαστε έτοιμοι να μπούμε λόγω και του καιρού και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να χλωοτάπητα. Ότι γίνονται προσπάθειες όμως και ότι έχει γίνει το πρώτο γήπεδο και αλλά απλά θέλει χρόνο η βελτίωσή του, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα στη Μίκρα, αυτό είναι σίγουρο. Νιώσατε ποτέ προδομένος ή να σας έχουν πει ψέματα ή να σας έχουν κοροϊδέψει για κάτι πολύ σημαντικό μέσα στην ομάδα? Από οποιονδήποτε. Δεν ανάγκη να είναι μέλος της ΠΑΕ, για παράδειγμα. Δεν γνωρίζω κάτι, απλά ρωτάω, έτσι, δεν θέλω να υπονοήσω όχι, κάτι. Όχι, δεν έχω νιώσει. Μην παρεξηγήσω. Δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο, όχι. Ο Αναστάσης λέει να σας πω ότι είχατε μιλήσει το πρωί μετά το 2-1 με την ΑΕΚ και είχε καταλάβει ότι είσαι ζόρικος με την καλή την έννοια άνθρωπος και σε ακούω να κλαις και με κάνει να κλαίω πιο πολύ. Δεν έχω νιώσει χειρότερα από τη σημερινή ημέρα για τον Ηρακλή, ούτε ότι αν πέσαμε Δέλτα Εθνική, γράφει ο φίλος. Νομίζω έχετε καταλάβει το κλίμα που υπάρχει. Θα μπορούσαμε μέχρι το πρωί, και το έχω καταλάβει, να μιλάμε. Το καταλαβαίνω. Τα μηνύματα έρχονται και έρχονται και έρχονται και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορώ να. Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει μέχρι το πρωί να κάτσουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αυτά που είναι πάνω κάτω, έτσι, περίπου ίδια ερώτηση, τα έχω μεταφέρει όλα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορεί να έχω ξεχάσει δεκάδες, δεν ξέρω. Αν θέλετε εσείς κάτι να συμπληρώσετε, συμπληρώστε το. Ένας φίλος λέει να σας πω τι έγινε τελικά με το Σαραμάντα. Στη φάση της αποβολής. Έχω και αυτή την ερώτηση. Τι να κάνουμε. Αν θέλετε να απαντήσετε. Ο Γιώργος μου είπε ότι αυτό που είπε στην βοηθό. Okay. Πάνω στη στιγμή της έντασης νομίζω ότι και εγώ όταν έπαιζα μπάλα πολλές φορές έχουν υποθεί τέτοια. Okay. Έγινε. Έγινε και αυτό. Τώρα να ρωτήσω αν με το χέρι στην καρδιά, αν θα βάζατε μάλλον το χέρι, όχι στην καρδιά, στη φωτιά. Στην καρδιά το έχετε. Για το αν πιστεύετε ότι μετά από αυτήν την μια μισή ώρα κουβέντα που έχουμε εδώ αλλάξει κάτι και σας δούμε ξανά στον πάγκο. Στη φωτιά το χέρι, όχι στην καρδιά. Η καρδιά ξέρω τι λέει. Η φωτιά καίει. Δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Το ότι είστε εδώ το λέτε όμως. Αυτό που είπατε πριν από αρκετά ναι. λεπτά. Ναι. Νομίζω λέει πολλά και καλό θα κάνουν αυτοί που
πρέπει να τα ακούσουν, να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Εκτός κι αν ισχύει αυτό που βάζει το πονηρό μας στο μυαλό, ότι συγκεκριμένος άνθρωπος, και είπαμε ποιος είναι, δεν σας θέλει στην ομάδα. Εγώ οφείλω coach να το καταγράψω και αυτό. Και τοποθετηθήκατε. Πέρα από καληνύχτα, θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Όχι, θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες για ακόμη μια φορά για τη συνεργασία. Ο Ηρακλής πρέπει να δει την επόμενη μέρα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου και να συνεχίσει να την δείχνει προς τους ποδοσφαιριστές και στην ομάδα, που είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, για να προχωρήσει η ομάδα. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να ευχαριστώ για τον χρόνο σας, γιατί μιλάμε μια μισή ώρα περίπου. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας είχα πει κάτι, ούτε ήξερα ότι θα τραβήξει τόσο, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις το τηλέφωνο στον Νίκο Παπαδόπουλο με δύο ερωτήσεις, όταν έχει την διάθεση, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, να απαντήσεις σε όσα ρωτάμε. Εύχομαι να μην είναι η τελευταία φορά που μιλάω με τον προπονητή του Ηρακλή, γιατί θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθώ και μιλάω με τον προπονητή του Ηρακλή. Ευχαριστώ, coach.